Καλή η τροπολογία για τους μετανάστες, αλλά δεν αρκεί, λένε 14 αγροτικοί σύλλογοι της χώρας, ανάμεσά τους οι αγροτικοί σύλλογοι Σελήνου Καντάνου, Τυμπακίου, Σιτίας και Ιερά Πετράς. Έγινε το πρώτο βήμα. Καλό μέτρο, αλλά θέλει νομίζω ότι τροποποιήσεις ώστε να ωφελήσει περισσότερο τον κόσμο. Όπως τονίζουν σε εκείνη η επιστολή που απέστειλαν στα Υπουργεία Εργασίας, Εσωτερικών, Εξωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η λύση για το πρόβλημα της έλλειψης εργατικών χεριών είναι πολυπαραγωγική. Ασφαλώς και είναι απαραίτητη αυτή η παρέμβαση, αλλά δυστυχώς δεν φτάνει μόνο αυτό. Απαιτούνται πολλά ακόμα βήματα σε όλα τα επίπεδα για να εξασφαλίσουν οι Έλληνες αγρότες ότι θα συνεχίσουν να καλλιεργούν και την επόμενη χρονιά. Είναι για τους εργάτες που είναι ήδη εδώ και είναι παράνομοι. Συνεργαζόμαστε με ανθρώπους οι οποίοι για κάποιο λόγο μπήκανε παράνομα στη χώρα μας και εργαζόταν για τόσα χρόνια στις επιχειρήσεις μας. Δεν είχαν χαρτιά, δεν είχαν τίποτα, δεν είχαν στοιχεία και τους πληρώναμε, όπως είπατε, χωρίς να έχουμε κάποιο παραστατικό. Δίναμε τα λεφτά, κάναμε τα έξοδα, αλλά δεν είχαμε τα παραστατικά ώστε να μπορούμε και να τα δηλώσουμε στα έξοδά μας. Γιατί εδώ στην περιοχή, όταν είναι 4.000 εργάτες περίπου και είναι όλα μαύρα, φυσικά και ο παραγωγός πρέπει να δώσει τα έξοδά του να φανούν στην εφορία. Όπως σημειώνουν, η τροπολογία για την παραχώρηση αδειών παραμονή σε μετανάστες δεν λύνει το πρόβλημα, γιατί ο πυρήνας του προβλήματος είναι ότι το εργατικό δυναμικό του πρωτογενούς τομέα δεν αυξάνεται. Λύνει το πρόβλημα των ανθρώπων που ήταν εδώ πέρα πάνω από 3 χρόνια και μπορούν οι άνθρωποι να βγάλουν χαρτιά, να είναι νόμιμοι, να πάνε στην πατρίδα του, να γυρίσουν. Λύνει μόνο αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα το ποσοτικό. Όχι. Είχαμε επισημάνει το πρόβλημα γιατί είδαμε ότι πάρα πολλοί κόσμος έφυγε και πήγε σε άλλες χώρες για το λόγο αυτό, για το λόγο ότι οι άνθρωποι δεν είχαν χαρτιά, θέλανε να είναι νόμιμοι, να εργάζονται νόμιμα, να είναι στην περιοχή μας ως νόμιμοι και κάτοικοι. Για άλλη μια φορά, οι αγρότες τονίζουν πως ο πρωτογενής τομέας και η αγροτική οικονομία είναι σε πραγματικό κίνδυνο, αφού δεν υπάρχουν χέρια για να τη στηρίξουν. Όταν δεν υπάρχει επάρχεια, σαφώς και δημιουργούνται προβλήματα. Είτε ζητάνε ό,τι μεροκάματα θέλουν, είτε μπορούν να αλλάξουν αφεντικό ανά πάσα ώρα και στιγμή να τους δώσει κάτι παραπάνω. Γενικώς υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην περιοχή μας και σε όλη την Ελλάδα. Οι ίδιοι ζητούν από τα αρμόδια υπουργεία να πάρουν άμεσα ουσιαστικά μέτρα. Αυτά τα θέματα τα έχουμε ζητήσει χρόνια. Και φυσικά δεν λύνονται από τη μία τροποποίηση ή τη μία διάταξη που ψηφίζεται. Οπότε χρειάζονται και άλλες παρεμβάσεις. Τα έχουμε ζητήσει, θα ξαναζητήσουμε. Το πρόβλημα είναι πρόβλημα και εμείς οφείλουμε να τα ζητάμε για να λυθεί. Πρώτον, για τους εργάτες που είναι τους εργάτες του νομοσχεδίου, βασικά πρέπει να είναι στον ΟΓΑ. Δεν το σκεφτόμαστε καν για να είναι στο ΙΚΑ. Εντάξει, το πρώτο κομμάτι είναι αυτό. Το ζημί είναι ξεκαθάριστο. Αξεκαθάριστο, ναι. Το δεύτερο κομμάτι είναι για την ποσοτική, για την ποσότητα. Ο κόσμος που είναι, οι εργάτες που υπάρχουν δεν μας φτάνουν. Οι αιτήσεις που γίνονται απορρίπτονται οι περισσότερες. Ειδικά από Πακιστάν το 80 με 90% απορρίπτεται. Μιλάμε για μετακλητούς τώρα. Για μετακλητούς. Να δούνε πώς μπορεί να. Γιατί πού οφείλεται το ότι κόβονται οι εργάτες οι οποίοι καλούνται από παραγωγούς. Για ποιο λόγο κόβονται.